αυτά δεν είναι πράγματα. Ανάπτυξη, δεν είναι πράγματα. Έχεις πουλήσει πάρα 10 φορές. Άντε να πούμε. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ήταν ένα ντέρμπι παλιά. Ήταν, μπορώ να πω, αχωτικό μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Σε μας βγήκε η κούραση από τον αγώνα κυπέλου. Δεν είχαμε και πολλές φάσεις. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα ωραίο γκολ του Σεργέη στα πρώτα λεπτά. Και στο τέλος, στο δεύτερο μήχρονο, είχαμε ακόμα μία φάση αναπατώ με τον Αντωνίου. Μπορεί να μην κινδυνεύσαμε, αλλά το άγχος και η πίεση που είχαμε στο τέλος μας άγχωσε λίγο και με αποτέλεσμα να μείνουμε και να μόνο στους 3 βαθμούς που πήραμε. Μένουμε δηλαδή μόνο στο αποτέλεσμα. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όπως έχουμε πει, μέχρι το τέλος έχουμε άλλα 3 παιχνίδια. Το μόνο που θα πω είναι ότι εμείς έχουμε παίξει 19 ντέρμπι. Αυτό τώρα βάλτε στο μυαλό σας όλων να το σκεφτούν. Δεν μας πειράζει, μας πτωεί αυτό, μας δυναμώνει, μας πεισμώνει. Πιστεύω άλλα 3 παιχνίδια μείνανε. Στο τέλος θα είμαστε νικητές και κάποιους που θέλουν να τους στεναχωρέσουμε πάρα πολύ θα είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Αυτός είναι ένας θεσμός διαφορετικός, ένας θεσμός χωρίς άγχος, χωρίς πίεση και όπως είδατε και την προηγούμενη Τετάρτη που παίξαμε η ομάδα ήταν απελευθερωμένη, χωρίς άγχος και παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και κερδίσαμε 4-0. Αυτό ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε λέγοντας ότι άμα μπορέσουμε να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Αν δεν μπορέσουμε, δεν θα κερδίσουμε. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε, όχι, αυτό εξαρτάται από εμάς. Ο στόχος είναι μόνο η ΓΑΜΑ Εθνική ή τίποτα άλλο. Το κύπελλο είναι, σας είπα, ένας διαφορετικός θεσμός. Ό,τι είναι να έρθει, ας καλό σας έρθει. Όχι, τίποτα δεν θέλω να πω. Το μόνο που θέλω να πω και πάλι είναι ότι η διαιτησία, αν και το Δημότικο είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορώ να πω ότι μας αδίκησε, αλλά δεν μας προστατεύει και δεν μας κοιτάζει σαν διδημότικο. Αυτό, τίποτα άλλο. Όπως κάθε φορά συνηθίζουμε να λέμε με τα παιδιά στα αποδυτήρια, για μας η έλλειψη κινήτρου αποτελεί ευτύχημα, παύλα δυστύχημα. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η συμπεριφορά τους, η αγωνιστική, με έχει εκπλήξει ευχάριστα. Και αυτό γιατί όλοι καταλαβαίνουν όσοι είναι στον χώρο ότι μια ομάδα που δεν έχει κίνητρο αγωνιστικό, συνήθως στο επίπεδό μας σταματάει ακόμα και τις προπονήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά αυτά για άλλη μια φορά και τη διοίκηση για τη συνέπεια την οποία δείχνουν. Συγχαρητήρια στο Δημότικο για την νίκη του. Και πάνω σε αυτό που είπε ο δάσκαλος, δεν θα πω 22, θα πω από τη μέρα που ήρθα εγώ ότι η ομάδα θα παίξει 11 ντέρμπι. Αυτό. Δεν ήταν ένα κίνητρο ότι παίζει η ομάδα. Πάντα είναι. Πάντα είναι. Το Δημότικο έχει τον καλύτερο ρόστερ και τον καλύτερο προπονητή. Για να μην υπερβάλλω από τους καλύτερους. Είναι κίνητρο για τα παιδιά τα δικά μας, αλλά ίσως όταν δεν έχεις και δικό σου, είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, θα ξαναπώ ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια χωρίς να χρωστάμε σε κανέναν. Θα επιστρέψουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Και θα παίξουμε κι άλλα 3 ντέρμπι. Όπως παίξαμε 8. Ένα σχόλιο θέλετε να κάνετε για το ομάδα του Δημοτικού. Το Δημότικο το έχω πει σε αρκετούς, γιατί είχα την
την τύχη να το παρακολουθήσω την προηγούμενη Τετάρτη, το είπα και στο δάσκαλο. Είχα να δω τόσο καλό διδυμότυχο την Τετάρτη πάρα πολλά χρόνια. Είναι αξιέπινη η προσπάθεια που γίνεται. Πολύ καλή ομάδα. Το άγχος όμως, επειδή είναι μαζί τους, τους κάνει δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι στην ευχάριστη θέση να έχει έναν πολύ καλό προπονητή να το διαχειριστεί, γιατί πολλές φορές το άγχος δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σας είπα, τον Ορέστη τον είδα μόνο στο παιχνίδι μεταξύ τους με τον Δημότυχο στον πρώτο γύρο που δεν ήταν καλός. Θεωρώ ότι το Δημότυχο έχει ποιότητα. Ο Ορέστης έχει μια οργανωμένη ομάδα με καλό προπονητή, τον Γιώργο τον Αρπατζή, ο οποίος κάνει δουλειά. Θεωρώ ότι τις λεπτομέρειες είναι καλύτερο από το Δημότυχο. Μπήκαμε στο παιχνίδι πολύ δυνατά. Για ένα τέταρτο 20 λεπτό περίπου παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αλλά μετά χαθήκαμε κάπου στο παιχνίδι. Δεν συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Σουφλίου που στάθηκε άξια μέσα στο γήπεδο. Αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Δεν έχω να πω κάτι. Ήταν όλοι στο γήπεδο και βλέπανε τι έγινε. Δεν έχω να πω κάτι. Αισθάνεσαι ότι δεν προστατεύονται οι υπέκτες. Δεν είναι ότι δεν προστατευόμαστε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι άλλο από πίσω. Μόνο αυτό. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το φίλο μου τον Χρήστο, γιατί είναι φίλος μου, ότι τουλάχιστον πίσω από αυτά δεν είμαστε εμείς. Δεν μιλάω για τους φίλους. Κανένα πρόβλημα. Απλά να λυθεί η παρεξήγηση. Δεν θεωρώ ότι ευνοηθήκαμε σήμερα. Θεωρώ ότι ήταν ένα θέμα εκνευρισμού που το φέρνει το άγχος στο Δημότυχο. Από εκεί και μετά, το τι άλλο γίνεται, σας είπα. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Παίζουμε μόνοι μας. Για τον εαυτό μας, για την ομάδα μας, για την πόλη. Το Σουφλί είναι στα κάτω του. Πιο κάτω δεν θα πάει. Αυτό είναι ο πάτος και τώρα ανεβαίνουμε. Θα επανέλθουμε γρήγορα. Όπως είπε και ο coach, είναι παιχνίδια χωρίς άγχος. Περισσότερο για να τα ευχαριστηθούμε. Βέβαια υπάρχει κούραση γιατί είναι συνεχόμενα Τετάρτη, Κυριακή και Τετάρτη. Απλά παίζουμε χωρίς άγχος. Όσο μπορέσουμε να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε. Δεν έχουμε δηλαδή θέση σαν στόχο την κατάκτηση του γηπέδου Ελλάδος. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο στόχος. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να δώσω εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στο Δημότυχο. Νομίζω ότι αξίζει που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω με τον coach που είπε ότι είναι δύσκολο για μας να βρούμε ένα κίνητρο όταν δεν διεκδικούμε κάτι, ούτε την άνοδο, ούτε τη σωτηρία μας. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φοράς τη φανέλα του Εύρου Σουφλίου, θεωρώ ότι είναι από μόνο του ένα κίνητρο. Ξέραμε ότι θα έχει κόσμο στο γήπεδο. Παίξαμε για την ιστορία, για τη φανέλα της ομάδος. Νομίζω ότι σταθήκαμε πολύ αξιοπρεπώς, κόντρα σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είμαστε συγκεντρωμένοι. Εντάξει, στον γκολ κάπου χαθήκαμε εκεί πέρα. Λογικό είναι όταν πιέζεσαι. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνεις και το λάθος. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όλοι οι συμπαίχτες μου ήταν καλοί σήμερα, παίξαν με ψυχή. Νομίζω ότι δεν ήμασταν αντιαθλητικοί και συνεχίζουμε, έχουμε άλλα 3 παιχνίδια, θα ολοκληρωθεί η χρονιά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θεωρώ, θα συμφωνήσω με τον coach που είπε ότι παρόλο ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, ότι προσπαθούμε, είμαστε στις προπονήσεις, που σε άλλες ομάδες κατά καιρός που έχω παίξει που δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δεν μαζεύονται, και να το πω έτσι, και τόσο πολύ για προπόνηση, για να συνεχίσουν αυτά. Η επόμενη χρονιά θα συνδεστώ με το Σουφλί, είναι νωρίς. Μακάρι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ πέρα. Όλοι μας συμπεριφέρονται εξαιρετικά από τη διοίκηση. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Με τον προπονητή τα πάμε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η ζωή είναι, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει. Θα δούμε. Θα τελειώσει η χρονιά, θα μιλήσουμε και βλέπουμε.